Να πω μια κουβέντα για το πρωτογενή τομέα. Όταν μιλάμε για συντηρητικά προεκτήματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά τον τουρισμό, το οποίο έχει να προσφέρει η χώρα, είναι ποιοτικά προϊόντα τα οποία πρέπει να βρουν τις θέσεις τους στις εμπόριες και στις διεθνείς αγορές με βάση την ποιότητά τους και όχι στη λογική των επιδοτούμενων προϊόντων όπως ενδεχομένως είχαμε μάθει να λειτουργεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτό σημαίνει προφανώς κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς πολιτείας για να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος μας. Σημαίνει όμως και μια καλύτερη αυτοοργάνωση και μια καλύτερη κατεύθυνση από πλευράς ντόπιων και τοπικών παραγωγών για το πού πηγαίνουν οι διεθνείς αγορές και ποια είναι τα πρώτα που είναι σε πραγματική ζήτηση. Εμείς δεν έχουμε πει πολλά πράγματα, δεν έχουμε αναλάβει πολλές δεσμεύσεις, αλλά έχουμε πει ότι θα μειώσουμε το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%. Είναι μια από τις λίγες δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, γιατί θεωρούμε ότι ως μια πρώτη κίνηση θα είναι τουλάχιστον μια βασική ανακούφιση για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Στα ζητήματα της χρησιμοποιητικότητας, ναι, έχουν γίνει ατελείωτες συσκέψεις και για το περιβόητο μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, διότι οποιαδήποτε επιδοτούμενη λογική πάντα πρέπει να εξασφαλίζει και τους απαραίτητους πόρους και τις μεταφορές πόρων για να γίνει αυτή η επιδότηση. Σίγουρα όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και μεγαλύτερου ανταγωνισμού και στο ακτοπτωικό προϊόν σε σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Μία κουβέντα για το ζήτημα της υγείας και πράγματι γίναμε μάρτυρες ενός δυσάρεστου περιστατικού, το οποίο να καταλάβω πόσο δύσκολο πρέπει να είναι να βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο νησί και να μην έχεις 24ωρη κάλυψη σε επίπεδο ασθενοφόρου και να είσαι εξαρτημένος από τις υπηρεσίες των όπλων δυνάμεων, τις οποίες και με αυτή την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ για τη συνολική υπηρεσία την οποία παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες. Και προφανώς υπάρχουν και άλλα μέρη που δεν έχουν αυτή την τύχη να είναι οργανωμένες και πολιτικές ένοπλες δυνάμεις. Βρέθηκα στην Τζέρι που πριν έρθω εδώ πέρα και να σου πω κάτι, είναι αδιανόητο όταν υπάρχει μια δομή να μην μπορεί η πολιτεία να βρει το κατάλληλο πλαίσιο για να υπάρχει ένας γιατρός στα νησιά αυτά τα οποία κατοικούνται από ελάχιστους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Και βασικά ένα πράγμα περιμένουμε από την πολιτεία να μπορούν να έχουν πρόταση σε βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επειδή άκουσα και από τον φίλο μας τον λογιστή μια αναφορά που χαίρομαι που το επισήμανε στα ζητήματα της τεχνολογίας, η τεχνολογία σήμερα μπορεί να μας λύσει πολλά προβλήματα. Από τηλεατρική, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και κανονικά τα νησιά μας θα έπρεπε να είχαν πρώτα σε πιλωτικά προγράμματα τηλεατρικής, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στους νησιώτες μας, ειδικά στα πιο μικρά απομονωμένα νησιά, ποιοτικές υπηρεσίες, μέχρι τη συνολική αναδιοργάνωση του δημοσίου, από την οποία ιδιαίτερα ωφελημένοι θα βρεθούν αυτοί οι οποίοι είναι μακριά από τα κέντρα εξουσίας. Το να μπορείς δηλαδή να συναλλάσσεσαι με το κράτος ηλεκτρονικά, το οποίο αποτελεί έναν κεντρικό στόχο της δικιάς μας πολιτικής, με μείωση γραφειοκρατίας και με ένα ευρύ πλέγμα ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα είναι μια πραγματική επανάσταση. Υπάρχουν σημαντικοί πόροι διαθέσιμοι. Εγώ παρέδωσα στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην επόμενη κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με 360 εκατομμύρια για δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είπαμε ότι το λέω, δεν έχει γίνει αυτό το βήμα και δυστυχώς τίποτα. Και σε αυτό το τομέα, δεν είναι δυστυχώς ο μόνος, αλλά στα ζητήματα της προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες, η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα και η πρώτη ωφελημένη θα είναι πρωτίστως οι νησιώτες μας. Να κλείσω με μια κουβέντα για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, γιατί το άκουσα και από τον Δήμαρχο και από τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων. Είχα την ευκαιρία στο τελευταίο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων να παρουσιάσω ένα αναλυτικό πλαίσιο για τις σκέψεις μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Θα πω μία φράση μόνο, ότι εμείς έχουμε κάθε πρόθεση να σκεφτούμε την τοπική αυτοδιοίκηση και να της δώσουμε περισσότερους βαθμούς αυτονομίας και αυτοτέλειας. Αυτό δεν χρειάζεται χρήματα, αλλά χρειάζεται μία πραγματική διάθεση να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να δούμε τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφέρειας ή μεταξύ αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης,
έτσι ώστε να μπορούν οι Δήμοι, όπως μάλλον Δήμοι όπως ο δικός σας, που έχουν και μια σχετική οικονομική άνεση, να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη με λιγότερη γραφειοκρατία για να λύνουν τα προβλήματα των πολιτών. Θέλω, κλείνοντας και πάλι, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να σας πω πόσο χαίρομαι που βρέθηκα στην ΚΟ, να σας πω ότι η πρώτη μου ανάμνηση από την ΚΟ ήταν πάντα ιδιαίτερα ευχάριστη, διότι εδώ πέρα ήρθα με την πενταήμερη σχολική εκπομπή όταν ήμουν 18 χρονών και αυτές είναι οι εμπειρίες τις οποίες θυμόμαστε πάντα, βέβαια είχα την ευκαιρία να την επισκεφτώ και άλλες φορές από τότε. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και να γνωρίζετε ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενσωματώσουμε στον προγραμματικό μας λόγο σκέψεις, προτάσεις, όχι μόνο από τεχνοκράτες και πάρα πολλοί έχουν προσφέρει ήδη τις υπηρεσίες στο κόμμα, αλλά να αφουγραστούμε και τους κοινούς των τοπικών κοινωνιών. Είστε πιο κοντά στα προβλήματα από ότι είμαστε εμείς. Οφείλουμε μερικές φορές να μιλάμε λιγότερο και να ακούμε περισσότερο. Και πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, πολλές λύσεις στα προβλήματα, πολλές φορές δεν χρειάζονται και πλέον χρήματα. Πρακτικό μυαλό, καλή οργάνωση, διάθεση ενδεχομένως να συγκροστούμε με ορισμένα μικρά και μεσαία κατεστημένα συμφέροντα. Παντού υπάρχουν αυτά. Ξέρω ότι δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εμείς έχουμε όλη τη διάθεση αυτό να το κάνουμε και πιστεύουμε πραγματικά ότι έχουμε να προτείνουμε στους Έλληνες πολίτες όχι απλά μια συμφωνία αλήθειας, αλλά ένα πλαίσιο προγραμματικού λόγου, συνεχτικό, δικιάς μας ιδιοκτησίας, θέλω να επιμείνω σε αυτό, τη μεταρρυθμίση που πρέπει να κάνουμε, πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι να τις πιστέψουμε, να μην θεωρήσουμε ότι απλά μας κοιτάζονται από κάποιους άλλους και να πιστέψουμε ότι εμείς οι ίδιοι στις δυνατότητές μας. Περιμένω πάρα πολύ σε αυτά. Δεν τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια και ο καθένας στο μέτρο των δικών του δυνατοτήτων να κοιτάξει πώς μπορεί να κάνει τη δουλειά του λίγο καλύτερα, αν θέλει να μάθει. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι περαστικά στον αεροπόρο μας και καλή χρονιά σε όλες τις ώρες.